centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βασιλιάδου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Χαμός θα πρέπει να γίνεται αυτή την εποχή, ναι. Και αυτές τις μέρες. Έντονες ημέρες, γιατί θέλουμε όλα να πάνε καλά και να υπάρχει ηρεμία στα εξεταστικά μας κέντρα για να καταφέρουν τα παιδιά μας το καλύτερο. Ξεκινάμε λοιπόν τη Δευτέρα όπως παραδοσιακά με το μάθημα της έκθεσης όπως το ξέρουμε παλιότεροι, νεοελληνικής γλώσσας όπως το λέτε εσείς, έτσι, οι νεότεροι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που δεν έχει λυθεί ακόμη? Όχι, ήδη τώρα στα λύκειά μας τρέχουν οι ενημερώσεις των επιτροπών και των επιτηρητών, οπότε έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δοκιμαστικά όλα έχουν γίνει, όλα λειτουργούν εντάξει. Δοκιμαστικά κάνουμε εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε κάποιο πάρα πολύ καλό σημείο. Να σας ρωτήσω το εξής από την εμπειρία σας. Το πρόγραμμα, δηλαδή με ποια σειρά θα γράψουμε τα μαθήματα, παίζει κάποιο ρόλο τελικά ή όχι? Ίσως για κάποια, για τους μαθητές παίζει, αλλά ναι, και για καθέναν από γιατί μάθηση το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε αυτό? Ίσως κάποιος θα είχε αδυναμία να ξεκινήσει με κάποιο μάθημα που αισθάνεται ότι μπορεί να τα καταφέρει. Για να ανέβει η ψυχολογία του, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αλλά το καλό είναι ότι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας συνήθως ο εξεταζόμενος δεν έχει την αίσθηση κανονικά, βέβαια, της επίδοσής του. Οπότε ίσως είναι βολικό και αυτό το μάθημα. Είναι και ένα κοινό μάθημα για όλους. Είναι κοινό μάθημα για όλους. Τα παιδιά μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους εμπειρίες. Μάλιστα. Οπότε, Δευτέρα ξεκινάμε με το καλό. Έχουμε όμως Δευτέρα για τα ΓΕΛ και για τα ΕΠΑΛ. Έχουμε την Τρίτη. Πάλι με νέα ελληνικά. Με νέα ελληνικά, τα ΕΠΑΛ ξεκινάνε Τρίτη. Επαναλαμβάνω, γίνεται πάντα αυτό εκπαιδευτικό. Τα εξεταστικά κέντρα είναι 5 για το νομό. Ναι, από το οποίο είναι το ένα ΕΠΑΛ. Και έχουμε ένα εξεταστικό κέντρο για τα αγγλικά θα έχουμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Άλλες πληροφορίες τώρα σχετικά με το υγειονομικό κομμάτι, γιατί έχουν βγει και κάποιες, νομίζω, κάποιες, πώς το λένε, οδηγίες για τα self-test. Ναι. Ναι, θα πρέπει να γίνονται, το παιδί θα πάει με το self-test που θα έχει κάνει από την προηγούμενη μέρα. Ναι. Θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε εκτυπωμένο το... Πριν μπει στην τάξη, δηλαδή, πρέπει να έχει οπωσδήποτε το self-test μαζί του, Το χαρτάκι συμπληρωμένο, είτε εκτυπωμένο είτε χειρόγραφα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή, έτσι ώστε να... Γιατί το παιδί δεν μπορεί να έχει το κινητό του, ας πούμε, μαζί, που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να δείξει το τεστ του, γιατί... Απαγορεύεται, όπως μισό λεπτάκι. Πρέπει να το έχει σε κάθε μάθημα που γράφει το self-test, κύριε Βασιλιάδου. Σε κάθε μάθημα, έτσι. Ναι. Κυρία Βασιλιάδου, μπορώ να ρωτήσω και εγώ. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία ότι αν βγει θετικό πρέπει να γίνει μια επανάληψη, ένας επανέλεγχος. Οπότε το self-test μήπως είναι καλύτερο να το κάνουν κάποιες μέρες πριν τα παιδιά? Δηλαδή να μην το κάνουν, παραδείγματος χάρη, Κυριακή, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος. Να κάνουν το μοριακό σε δημόσια δομή. Ναι, ξέρετε ότι όσο πιο κοντά είναι όταν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, καλά είναι να είναι όσο πιο κοντά, γιατί αν κάνουμε κάποιο self-test το οποίο το όμως λέει όμως το self-test, εδώ είναι ένα ωραίο ερώτημα αυτό, αν το self-test δείξει θετικό, πάντα πηγαίνουμε, κάνουμε μια επανάληψη, αυτό ισχύει και για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στους εργαζομένους. Ναι. Για να δούμε αν όντως είναι θετικό, πρέπει να κάνουμε μετά σε δημόσια δομή το μοριακό. Ναι. Στα παιδιά αυτό συμβαίνει. Αυτές τις μέρες, έτσι κι αλλιώς, οι μαθητές προηγούνται πάντο. Ναι. Για να κάνουν επανάληψη κάποιο τεστ. Μάλιστα. Αν δημιουργηθεί θέμα. Αν δημιουργηθεί και είμαι σίγουρη ότι κάποιο θετικό τεστ
οι γονείς θα κάνουν και δεύτερο και τρίτο για να δουν τι πραγματικά ισχύει. Μάλιστα. Πάντως, εάν βιωθεί ένα θετικό, ο μαθητής αυτός δεν μπαίνει να γράψει καν. Δηλαδή φεύγει. Ναι. Φεύγει έτσι. Δηλαδή χάνει όλο. Ας πούμε έρχεται Δευτέρα με αρνητικό. Ναι. Με θετικό. Μα δεν έρχεται. Αν έχει θετικό. Δεν έρχεται. Σωστά. Χάνει όλες τις εξετάσεις. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε μετά? Μετά θα πρέπει να δώσει την επαναληπτική εξέταση που είναι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν προφυλαχτεί, γιατί ήδη έχουμε σταματήσει εδώ και καιρό την τρίτη ηλικίου τα μαθήματα. Αυτά τα παιδιά λογικά θεωρώ ότι δεν μετακινούνται πάρα πολύ. Άρα ελεγχιστοποιείται ο κίνδυνος να έχουν προσληφθεί από τον ιό. Ναι, και εκεί τους προσέχουν όσο το δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι το παιδί θα καταφέρει να πάει υγιής και να εξεταστεί. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι έχουν φροντίσει εκεί του να το προστατεύσουν. Μάλιστα. Ευχόμαστε να μην υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όντως τα παιδιά να πάνε με το μυαλό μόνο στις εξετάσεις και όχι αλλού. Να είναι όλα υγιείς και να γράψουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βασιλέα, θα τα λέμε πυκνά μέσα στις Πανελλήνιες για να βλέπουμε κάθε μέρα πώς κυλάει. Και με τι είδος προβλήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα για όλα τα παιδιά. Καλημέρα. Εγώ εύχομαι επιτυχίες σε όλα τα παιδιά. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.